Δηλαδή, δώστε μας λίγο να καταλάβουμε. Φεύγουν από την Κύπρο και πάνε σε Μάλτα και Ισραήλ για ποιο λόγο? Κοίταξε, δε, εκτός του ότι φεύγουν και πάσουν Μάλτα, Ισραήλ, ένα διάστημα να πηγαίνουν στη Γερμανία, συνεχίζουν ακόμα να πηγαίνουν. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα και δυστυχώς αφήνουν τους εργοδότες πολλές φορές στα κρύα του λουτρού. Δηλαδή, ένας μισθός στη Μάλτα, πόσα παίρνουν σε Μάλτα και Ισραήλ? Οι πληροφορίες μου είναι ότι στη Μάλτα παίρνουν τώρα 1.200 και στο Ισραήλ παίρνουν 800. Υπάρχει τεράστια διαφορά με τους μισθούς στην Κύπρο. Υπάρχει τεράστια διαφορά πραγματικά. Ένα διάστημα ανεφεύγαν και συνεχίζουν πολύ λίγες ακόμα να πηγαίναν στον Καναδά και πιέναν 1.800 δολάρια, καναδέζικα δολάρια υποτίθεται. Ναι. Άντε φεύγαν, πήγαιναν στη Γερμανία και εκεί πολύ ψηλός ο μισθός. Αλλά τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν με τις οικιακές βοηθούς δεν είναι το ότι φεύγουν και πάνε στις χώρες αυτές που αναφερθήκαμε, αλλά έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, διότι για να μιλήσω πολύ καθαρά, φεύγουν από τα σπίτια, εγκαταλείπουν τα σπίτια, λοιπόν, πάνε ξενοδουλεύουν αλλού, και το άσχημο είναι ότι δυστυχώς κανένας δεν ενδιαφέρεται να βάλει μια τάξη. Δηλαδή δουλεύουν αλλού για να παίρνουν περισσότερα, να πληρώνονται με την ώρα και να μην παίρνουν το μισθό που παίρνουν. Μπορεί να δουλεύουν σε τρία σπίτια την ημέρα, σε δύο σπίτια, παίρνουν 5-6 ευρώ την ώρα, οπότε μηνιαίως έρχεται ένα μεγάλο μισθός για αυτές. Γι' αυτό εγκαταλείπουν τα σπίτια, δυστυχώς δεν συλλαμβάνονται, δεν καταδιώκονται. Λοιπόν, ποιος θα πρέπει να συγκινηθεί, το Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία, ποιος, κύριε Τσανκαρίδη? Οπωσδήποτε πρέπει η ιστορία αυτή να ξεκινήσει από την αστυνομία. Εγώ μιλώ για το καλό όλων αυτή τη στιγμή και για τους εργοδότες και για την κυβέρνηση την ίδια, αλλά και για τις ίδιες, διότι εγκαταλείποντας τις θέσεις τους παραμένουν παράνομες. Αν κάποια μέρα δώσει η αστυνομία πάνω τους για κάποιον έλεγχο, θα δει ότι έφυγαν από ένα σπίτι, θα δει ότι απομακρύνθησαν από το σπίτι αυτών εδώ και καιρό. Οπωσδήποτε εκεί δεν συλλαμβάνουν, okay, πολλές φορές τις στέλνουν στη Μενόγια, άλλες φορές τις διώχνουν κατευθείαν, αλλά υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα. Και αν παραδείγματος χάρη υπάρχουν κοπέλες εδώ που εργάζονται και 4 και 5 και περισσότερα χρόνια ακόμα, παράνομα. Προχθές μου παρουσιάσει την περίπτωση πριν κανένα μήνα, τη λέω πόσο καιρό είσαι εδώ και εργάζεσαι και ξενοδουλεύεις? Είναι απίστευτο αυτό, αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Μου λέει 20 χρόνια. 20 χρόνια παράνομη, ούτε κανένα την ύβρε, ούτε κανένα έδωσε πάνω την να τη συλλάβει, να την διώξει, ούτε τίποτε. Και δεν παίρνει, ναι, 300 ευρώ όπως παίρνουν οι υπόλοιπες, παίρνει πολύ περισσότερα, φαντάζομαι, που δουλεύει δεξιά και αριστερά. Ναι. Οπωσδήποτε. Νικήτα μου, στο παρελθόν είχα πει σε μια, δεν θυμούμαι ποιο σταθμό με έβγαλε, είχα πει ότι υπάρχει κοπέλα η οποία στέλνει 1.000 ευρώ το μήνα στη χώρα της. Άλλη κοπέλα που παρουσίασα τότε και αποδείξεις έστειλε 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της κεντρικής πρέπει αυτές να στέλνουν μόνο τους μισθούς τους. Πώς ήβρε μια κοπέλα 1.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ και έστειλε και κανένας δεν την έλεξε? Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία πολλές φορές διερωτάσαι. Είναι καιρός, θεωρείτε, να ξανατεθεί το θέμα μισθών οικιακών βοηθών? Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια τροπή, διότι λάβω υπόψη μου το εξής. Προηγουμένως μιλούσα με κάποιους πελάτες εδώ και μιλούσαμε, παραδείγματος χάρη, για τις Φιλιππινέζες. Οι Φιλιππινέζες προηγουμένως πηγαίναν διάφορες αραβικές χώρες, πηγαίναν Ταϊγουάν, Σιγκαπούρη κλπ. Επιάνασαν 200 δολάρια. Στο Λίβανο, στην Ιορδανία, επιάνναν 100 δολάρια το μήνα. Τώρα όλες αυτές οι χώρες, δεν ξέρω, συμφωνήσαμε μεταξύ τους, ήρθε έτσι η περίπτωση. Λοιπόν, παίρνουν 520 ευρώ το μήνα σε αυτές τις χώρες. Το Ισραήλ διάτους 800 ευρώ.
από πολύ παλιά από τους διά του Ισραήλ 800 ευρώ. Έρχονται και λες, γιατί να πάω στην Κύπρο. Τώρα, να η Μάλτα πιάνω... μου είπατε 1.800 ευρώ. 1.200 είναι. 1.200, δεν είναι πολύ ψηλός μισθός για τη Μάλτα. Είναι ψηλός μισθός. Είναι ψηλός μισθός. Μάλιστα. Αλλά όπως τους δίνει. Αλλά μιλώντας τώρα για τις Φιλιππινέζες, ήρθαν λοιπόν οι γύρω χώρες όλες αυτές που μιλήσαμε και τους δίνουν 520 ευρώ. Οπότε η Φιλιππινέζα σου λέει... Γιατί να πάω στην Κύπρο με 350 ή 400, δεν ξέρω γιατί πώς είναι. Γιατί να πάω στην Κύπρο, η Φιλιππινέζα στην Κύπρο πιάνει 400. Γιατί να πάω στην Κύπρο να πιάνω 400 και τα έξοδα μου θα είναι τριπλάσια. Διότι είναι και τα εισιτήρια πιο ψηλά και όλα. Και να μην πάω σε μια από αυτές τις χώρες και να πιάνω 520 και τα έξοδα μου να είναι ασήμαντα. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η διαπίστωση μου προσωπικά εμένα, διότι εντάξει, εγώ είμαι και μεγάλο γραφείο, φέρνω πάρα πολύ κάθε μήνα. Τώρα από ποιες χώρες έρχονται οικιακές βοηθοί? Κυρίως έρχονται από Νεπάλ, Ινδίες, ο μισθός τους αυτούς είναι 314 ευρώ το μήνα και η Σιλάνκα ζήτησε εδώ ο πρέσβης τους να γίνουν 350 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτές οι τέσσερις χώρες, οι Φιλιππινέζες πιάνουν 400, οι Νεπαλέζες και οι Ινδίες 314 και οι Σιλακέζες 350. Οι Βιετναμέζες δεν έρχονται τώρα, δεν προέρχονται, διότι εκεί οι μεγάλες χώρες όπως της Ευρώπης, η Ρωσία, η Αμερική, πήγαν εκεί και ανοίξαν εργοστάσια. Άρα έχουν απορροφήσει αρκετό εργατικό δυναμικό, μάλιστα. Πάρα πολύ και τους δίνουν και 300 δολάρια μισθών το μήνα. Οπότε η διαφορά είναι μικρή με τα 314 ευρώ. Ωραία. Πρέπει να έρθετε σε επαφή με αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών και θα τα ξαναπούμε σύντομα να μας πείτε τι έχει αλλάξει, κύριε Τσαγκαρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στον κύριο Σταματάρη. Καλημέρα, κύριε.